Όχι ρε παιδιά. Τέλειο, ε. Αγάπη μου. Παιδιά δεν μπορεί, θα κλάψω. Και το γλυκούλι. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πλάσμα. Μάθω Παναγία μου. Τι γλύφεσαι, ψυχή μου, τι γλύφεσαι, ματάκια μου. Αυτό, για να βγει ωραίος. Το πλάσμα που βλέπετε, παιδιά, θα φτάσει κάποτε μέχρι 120 κιλά περίπου. Σε τρώει μετά. Βγάλει κάτι νυχάκια μετά όμως. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε. Να διορθώσω, όχι 120. Αλλά θα φτάσει το 80. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Δίπλα μας είναι ο κύριος Ζαν-Ζακ Λεσουαίρο, ιδρυτής του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Και έχουμε μαζί μας τον Κάσπερ, ο οποίος είναι λευκό πούμα, 5 εβδομάδων μόλις. Και είναι γλυκάς, είναι σαν γατάκι. Αγάπη μου, αγάπη μου. Κύριε Λεσουαίρ, έτσι γεννήθηκε ή μέσα σε 5 εβδομάδες έχει μεγαλώσει και λίγο? Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Σε καλώσει καθόλου. Όχι, γεννήθηκε 630 γραμμάρια και τώρα είναι γύρω στα 2200. Άκου τώρα. Και θα φτάσει, είπατε, μέχρι 80 κιλά, έτσι. Και ακόμη πίνει με μπιμπερό. Φανταστείτε ότι τον έχει στο σπίτι της μια κοπέλα από εκείνες που φροντίζουν τα ζώα εδώ και ζει μαζί της τώρα μέχρι να μεγαλώσει λίγο. Δεν έχουμε μπιμπερό να τον ταΐσουμε, να το δούμε αυτό που λες, Μελινάκι μου. Όχι. Έχει συγκεκριμένες ώρες που τρώει ο Κάσπερ. Ναι, ναι, προφανώς, το καταλαβαίνω. Γιατί είναι μωρό, σαν κάθε μωρό. Βλέπετε, έχει φάει, αρχίζει και τρώει κοιμά βεβαίως και βλέπετε την κίνηση. Έφαγε από δύο ώρες περίπου και είναι... έχει χορτάσει τώρα. Το λευκό πούμα είναι σπάνια περίπτωση, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σπάνια. Το βλέπετε λευκό, οι βούλες θα φύγουν. Δεν είμαστε τώρα σίγουροι ότι θα μείνει λευκό. Μπορεί να είναι γκρι πολύ ανοιχτό, δηλαδή ασημί ανοιχτό, που πάλι είναι πολύ σπάνιο. Οι γονείς του είναι και αυτοί λευκοί, και οι δύο. Οι γονείς του είναι η τρίτη γένα των γονέων. Τα προηγούμενα πουμάκια πήγανε σε άλλα ζωικά πάρκα στο εξωτερικό. Τώρα, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, αυτός και η αδελφή του δεν τα φρόντισε. Δεν τα φρόντισε. Δεν τα έχει φροντίσει καθόλου. Την δεύτερη μέρα χάσαμε τη μικρή την αδελφή του και αναλάβαμε εμείς το Κάσπερ, γιατί δεν το φύλαζε η μαμά του. Αυτή τη στιγμή γάλα κυρίως, έτσι. Γάλα. Παίρνει αυτό το γάλα που δίνουμε, που αγοράζεις κάπου για γάτες. Ναι, ναι. Και τώρα δύο φορές την ημέρα αρχίζει και τρώει λίγο κοιμά. Μάλιστα. Κύριε Λεσουαίρ, συγγνώμη λίγο να ρωτήσω. Μην αλλάξουμε λίγο θέμα. Ναι. Θέλω να μου πει για αυτό που το άφησε η μαμά του. Γιατί θυμάμαι, κύριε Λεσουαίρ, και μια άλλη ιστορία με τη βίδρα που είχε γίνει αυτό. Ναι, πριν πολλά χρόνια, με τη Βίκη, τη βίδρα. Στον όμορφο κόσμο ήμουνα τι, τότε. Τι είχε γίνει τότε? Είχε αφήσει πάλι η μαμά της τη βίδρα και. Ναι. Είχε τρία μωρά η βίδρα, ένα από τα τρία δεν το ήθελε. Το ένα δεν το ήθελε, γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουν? Ναι, γιατί, κύριε Λεσουαίρ, ξέρετε γιατί μπορεί να συμβεί? Κοιτάξτε, στη φύση συμβαίνει τακτικά αυτό. Είναι άγρια ζώα. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Ζώα τα οποία για κάποιο λόγο ή δεν έχουν στη φύση αρκετή διατροφή, πρώτη γένα, δεν ξέρουν. Και αυτή η συμπεριφορά τη βλέπουμε ακόμα και σε ζώα όπως είναι τα πούμα, γιατί τα πούμα που έχουμε είναι τρίτης ή τέταρτης γενιάς γεννηθεί σε ζωικά πάρκα. Αλλά είναι πράγματα που συμβαίνουν ακόμα. Πάντως, τα ζώα που διαλέγουν, τα παιδάκια που μένουν στην οικογένεια, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι απλά, οι μανάδες κάνουν το πάνω για να τα προστατεύσουν. Έτσι, μπορεί κάποιον να εγκαταλείψουν, αλλά απ' την άλλη συμβαίνει ακριβώς αυτό. Το μητρικό το ίνστικτο, το ίνστικτο δεν θα το χάσουν ποτέ. Να ρωτήσω κάτι για την διατροφή του συγκεκριμένου. Πώς είναι το όνομά του? Κάσπερ. 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 Όπως το φαντασματάκι το άσπρο. Στην άγρια φύση, όταν είναι έξω, δηλαδή όταν ζουν, ξέρω εγώ, γιατί από ό,τι ξέρω, τα πούμα μπορεί να ζήσουν σε δάση, σε 4.000 υψόμετρο. Ναι, ναι. Σε αντίξωες συνθήκες, διαφορετικές εντελώς. Από το Καναδά μέχρι τη Νότια Αμερική. Μέχρι την Παταγωνία. Σε διάφορα βιότοπα, ναι, ναι, ναι. Και συνήθως τρώνε ελάφια, είναι το καλύτερό τους από ό,τι ξέρω. Μέχρι σκατζόχυρους. Ελάφια, μικρά τροκτικά, ναι. Αγκαθόχυρους, κάποια αρπετά. Εδώ τι θα τρώει στο Αττικό? Σε κύμα. Μόνο κύμα. Κοιτάξτε, όχι, μόλις... Μόλις ενηλικιωθεί, δηλαδή σε 3 έως 4 μήνες, αρχίζει να τρώει μικρά κοτόπουλα. Να σας πω, πότε πρέπει να φοβάται κάποιος, δηλαδή, γιατί ξαφνικά, έτσι που το βλέπεις χαριτωμένο αυτό, μια μέρα ξυπνάει και... Και λες τώρα, πού είναι η πόρτα να παίξω? Κοιτάξτε, τα πούμα είναι από τα... Τα πούμα είναι από τα ζώα τα οποία είναι συνήθως, δεν είναι όπως είναι τα τζάγουαρ, που είναι πολύ πιο δυνατά και
Ενδεχομένως πρέπει να προσέξεις. Όχι ενδεχομένως, πρέπει σίγουρα να προσέξεις. Τα πούμα είναι πολύ φιλικά. Και κύριε Λεσουέρε, έχουμε άλλα γεννητούρια. Α, δεν με ακούει τώρα, δεν ξέρω. Μελινάκη, με ακούς εσύ. Άλλα γεννητούρια έχουμε στο Αττικό Πάρκο. Ναι, έχουμε δύο οσελότ. Έχουμε, ο σελότος είναι και αυτά, η λουροειδή της Νότια Αμερικής, αλλά αρκετά πιο μικρό το πούμα. Έχουμε επίσης πίσω μας, βλέπουμε τη σαβάνα, έχουμε ένα μωρό όριξ, έχουμε ένα μωρό κόμπ, περιμένουμε ένα μωρό ζέμπρα. Προχθές γεννήθηκε σιμπανζή. Μας γεννήθηκαν ανακόντες, 8 ανακόντες. Λέτε τώρα! 8 και όλες! Έχουμε γεννητούρες. Ναι, πούμα βέβαια. Έχει ξαναγεννηθεί στο Αττικό Πάρκο, πούμα. Πούμα, ναι, είναι, είπα πριν ότι τέταρτη αυτό το ζευγάρι είναι στο η τρίτη γενιά, είναι από την τρίτη, ναι. Από την τρίτη γενιά. Νομίζω θυμάμαι ένα πούμα. Ναι, ναι, βεβαίως. Το είχαμε είναι... δείξει. Κάποια στιγμή, ναι, είχαμε κάποια πούμα βεβαίως που τα δείξαμε. Τώρα είναι μόνο το εκεί στο χώρο που το έχετε, είναι μαζί με... Τώρα είναι, είναι μόνο το σπίτι. Εντάξει, οι γονείς δεν το φροντίζουν, οπότε... Κάποια στιγμή μετά που θα μεγαλώσει. Στο Αττικό Πάρκο, στο σπίτι της, έτσι δεν είναι, ζει μαζί. Ναι, πηγαίνω έρχεται. Αλλά μπορεί να το κάνουμε βόλτα γιατί περπατάει. Απλώς ακόμα δεν βλέπει καλά. Όπως όλα τα γάντες και τα ελουροειδή, βλέπετε τα μάτια του είναι λίγο μπλε. Δεν βλέπει, ακούει καλά. Δεν βλέπει, θέλει κανένα μήνα ακόμα να βλέπει πολύ καλά. Βλέπει σκιές τώρα, βλέπει φως βεβαίως. Μελινάκι μου. Μπορούμε να το αφήσουμε ελεύθερο να περπατήσει, ναι, ναι, για το δούμε, να το δούμε. Ναι. Επιτέλους να κάνει. Θέλω να ρωτήσεις λίγο, τι γίνεται μετά, όταν αυτό μεγαλώσει, θα μπορέσει να ενταχθεί με στην ομάδα, θα το κάνουνε παρέα. Δεν το θέλουν οι γονείς του τώρα που είναι μικρό, μετά τι θα γίνει. Θα το κάνουνε. Είναι πολύ φιλικά. Ειδικά αυτό το ζευγάρι που έχουμε είναι πολύ εύκολο ζευγάρι και θα ενταχθεί μες στην ομάδα. Από όλα τα ζώα που έχετε, ποιο είναι το πιο δύσκολο στο να ζει στο Αττικό Ζωολογικό, στο να το ταΐζετε, στο να το φροντίζετε, ποιο είναι το πιο δύσκολο? Τα πιο δύσκολα ζώα που έχουμε είναι κάποια πουλιά. Γενικά, δηλαδή είναι... Τα πουλιά είναι δύσκολα. Είναι και ατρόμητα, ναι, τα πουλιά από ό,τι άκουσα. Είναι κάποια πουλιά που είναι η διατροφή τους έτσι, πολύ πιο δύσκολη από τη διατροφή ενός πούμα. Και κάποια ερπετά επίσης. Δηλαδή τα μικρά τα ζώα είναι τα πιο δύσκολα. Τα μεγάλα τα ζώα είναι τα πιο εύκολα. Μεσχέ Λεσουέρ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω ακούσει ότι τα πούμα έχουν πολύ άσχημη φωνή. Μου γκρίζουν πάρα πολύ. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, τα πούμα σε αντίθεση όπως και τα τσίτα, σε αντίθεση, ναι, με τα λεοντάρια έχουν αυτό το πολύ βαθύ. Ναι. Λοιπόν, τα πούμα είναι περισσότερο έτσι ένα ουρλιακτό. Ναι, σαν να τραγουδάνε λέει συνέχεια. Έχουν ένα μουγκριτό. Ναι, είναι ένα ουρλιακτό πιο όντως. Δεν είναι έτσι ωραίο όπως είναι να ακούσει ένα λεοντάρι ή μια τίγρη. Παρά όμως ο Κάσπερ νιαουρίζει στον καμεραμάν. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το κοντινό του δηλαδή. Και μάλιστα λένε ότι όσο πιο πολύ μου γκρίζει, τόσο πιο ελεύθερο νιώθει, τόσο πιο καλά νιώθει τέλος πάντων. Είναι δείγμα δηλαδή το πόσο καλά περνάει. Αυτό βγάζει κραυγές τώρα. Βγάζει κραυγές, βγάζει κάποιους ήχους. Έχει πει μαμά. Δεν βγάζει τίποτα. Βγάζει, έχει μια μικρή φωνή, έτσι ένα πολύ, μια ψηλή φωνή. Τι κάνει ο Κάσπερ? Ναι, ο Κάσπερ με ελεφρά. Και γουργουρίζει πολύ, σαν τις γάτες. Γουργουρίζει. Τώρα αυτό που είναι ελεύθερο, κύριε Λεσουέρ, εγώ ξέρω ότι εκεί έχετε κουνελάκια που γυρνάνε γύρω-γύρω, κοτοπουλάκια. Ψάχνετε τώρα, κοιτάξτε. Δεν κυνηγάει ακόμα. Όχι, δεν κυνηγάει, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Κάνει την κάμερα, φύγε. Κάνει, κοίτα. Διαστάνεται το γρασίδι για πρώτη φορά, δεν ξέρει τι είναι και σηκώνει τις πατούσες. Yeah. Όχι πρώτη φορά, το περπατάμε κάθε μέρα, αλλά κάπου το βρίσκει περιέργο και σηκώνει τις πατούσες. Ο Κάσπερ πάει τη σύνδεια καφέ, έχει φτιάξει. Τα πούμα λέγονται και λιοντάρια της Αμερικής, έτσι. Ναι, βεβαίως. Mountain lion, λιοντάρι του βουνού. Ακριβώς. Και στο Αττικό Πάρκο χρυσό. Η κούγκαρ, το λένε στην Αμερική. Μπράβο, η κούγκαρ, ναι. Κούγκαρ, Χρήστο, στο Αττικό Πάρκο έχει και λευκά λιοντάρια. Ναι, δεν ξέρω. Δεν θα πετύχει ποτέ όμως. Όλο και όλο και ποτέ λείπουν. Ποτέ. Κύριε Λεσουέρ. Τον Κάσπερ, γιατί ο Κάσπερ θέλει να φτάσει στα παπούτσια του Νίκου, του οπερατέρ. Και δεν μπορεί να τον κάνει πλάνο. Θα είναι
Πείτε μας λίγο πριν σας αφήσουμε και για τα δελφινάκια, κύριε Λεσουέρ. Ξέρω ότι πια έχετε ολόκληρο πρόγραμμα που παρουσιάζετε με τα δελφίνια και τις φώκες σας. Ναι, έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. Ποιες μέρες και ώρες? Με τα δελφίνια η πρώτη είναι στις 11, έχουμε 1.30 και 3. Κάθε μέρα, Αυτό είναι Σαββατοκύριακα και μέσα στην εβδομάδα είναι 11 και 3. Τα παιδιά πού δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κύριε? Πότε θα βγει σε κλουβί? Το Κάσπερ θα βγει σε κανένα δίμηνο. Κύριε Λεσουέρ, ναι. Τα παιδιά πού δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Φαντάζομαι τώρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι εδώ ο φίλος μας. Συνήθως πού κάθονται περισσότερο, τι κοιτάνε? Τα παιδιά εντυπωσιάζονται με τα ζώα τα οποία τους προκαλεί κάποιο δέος. Π.χ. τα ερπετά, ή αρπακτικά πουλιά, ή λιοντάρια, ή τα μεγάλα τα ζώα, όπως είναι οι ρινόκεροι και οι καμιλοπάρδαλες. Δηλαδή εκεί είναι που βλέπεις τα παιδιά και εντυπωσιάζονται. Και σίγουρα βεβαίως επίσης και στις μαϊμούδες, τους σιμπανζίδες. Ειδικά τώρα έχουμε και ένα μωρό που γεννήθηκε πριν 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Ένα μωρό σιμπανζί. Αυτά δεν έχουμε που... το χιμπατζί εκεί κοντά να το δούμε? Όχι, δεν είναι κοντά. Δεν είναι κοντά. Θα μας τον δείξετε μια άλλη μέρα. Θέλω λοιπόν να δούμε αν κάνουν παρέα ο Κάσπερ με το χιμπατζί. Αυτό είναι ωραίο. Γιατί όλα είναι μια κοινωνία φοβερή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κύριε Λεσουέρ, να ευχαριστήσουμε και τον εικονολήπτη μας, έτσι. Τη Μελίνα Κόκορη, τον Νίκο Βλαχάκη για τα καταπληκτικά του πλάνα. Καλές γιορτές. Και τον Μιχάλη τον Σιούλη. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Λεσουέρ. Θα τα πούμε σύντομα ξανά. Να σας πω...